Αλλάζει όψη το καπάνι. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει έτοιμες μελέτες για την ανάπλαση της αγοράς που θα γίνει σε συνδυασμό με την ανάπλαση στο Μοδιάνο. Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ, το οποίο ξεπερνά τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ και θα γίνει σε συνεργασία με το Σύλλογο Επαγγελματιών του Ιστορικού Κέντρου. Έχουμε ολοκληρώσει οίκοθεν τη μελέτη, δηλαδή με τους δικούς μας μηχανικούς, την οποία μελέτη αυτή τη στείλαμε στις απαραίτητες υπηρεσίες που πρέπει να δώσουν τις απαραίτητες εγκρίσεις, εφορία αντερών μνημείων, εφορία αρχαιοτήτων κτλ. Προβαίνουμε σε συνεργασία με την ΕΙΑΘ, στην οποία πιέσαμε και μας έκανε με μεγάλη χαρά δεκτό το αίτημά μας να αντικαταστήσει όλους τους αγωγούς και όλη την αποχέτευση σε όλη εκείνη την περιοχή. Η ΕΙΑΘ θα κάνει ένα έργο της τάξης των 500.000 ευρώ, αντικατάσταση δικτύων, και εμείς θα προβούμε ύστερα στη συνέχεια την ανάπλαση. Αλλάζουμε όλο το πλακόστρωτο, όλους τους κυβόληθους, αυτούς τους ιστορικούς κυβόληθους. Αλλάζουμε τη σκεπή της αγοράς. Και από εκεί και πέρα προβαίνουμε και περιμετρικά σε διάφορες άλλες παρεμβάσεις. Πρέπει να γκρεμιστούν όλα, να γίνουν από την αρχή αυτά, να πάμε σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό είναι, τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια, από όπου να το πιάσεις. Πρέπει να γίνει κάτι καινούριο, κάτι ωραίο, να είναι όλο ομοιόμορφο, να μαζέψει, έρχονται τουρίστες πολύ εδώ, μόνο φωτογραφίες βγάζουν τη σαβούρα εδώ. Η ανάπλαση έπρεπε να γίνει χτες, όχι άμεσα. Εδώ έχουμε προβλήματα όταν βρέχει, πλημμυρίζουμε. Είχαν κάνει κάποια σκέπαστρα το 1997, αλλά ήταν πολύ χάλια δουλειά. Τώρα θα φτιαχτούν αποχετεύσεις, λένε, θα φτιαχτούν και τα σκέπαστρα, και αν περισσέψουν χρήματα και σε κάτι ακόμη, βλέποντας και κάνοντας αυτά, ευτυχώς ο σύλλογός μας θα αποφασίσει για αυτά το τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να κλείσει καταρχήν η αγορά. Όχι να κλείσει η αγορά σαν αγορά, να γίνει κλειστή η αγορά. Όπως είδαμε και τα σχέδια που θέλουν να γίνουν στο Μουδιάνο. Πρέπει να γίνουν έτσι, αλλά είναι πολύ διαφορετικές οι καταστάσεις εδώ πέρα. Υπάρχει πολυμετοχικότητα εδώ, δηλαδή υπάρχουν του Δήμου μαγαζιά, υπάρχουν ιδιωτικά μαγαζιά, υπάρχουν από ιδρύματα, τα οποία είναι λίγο δύσκολο να μπορέσουν να γίνουν έτσι όπως πρέπει να γίνει για να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά σε άλλες, όπως ήταν άλλες εποχές στο καπάνι. Ταυτοχρόνως, ο Σύλλογος Επαγγελματιών, όσοι έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα, προβαίνει σε αλλαγή των όψεων των καταστημάτων. Εκτιμούμε ότι μόλις ολοκληρωθεί όλο αυτό το πλαίσιο, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα όσον αφορά και το υγειονομικό κομμάτι του ΕΦΕΔ, αλλά απ' την άλλη θα έχουμε εξοραίσει και μια ιστορική αγορά. Υπενθυμίζω ότι ήδη οι ιδιώτες προχωρούν και αυτοί στην ανάπλαση της αγοράς, της γειτονικής αγοράς στη Μοδιάνο, και επομένως έχουμε μια τεράστια περιοχή με ιστορική σκεπασμένη αγορά της πόλης, όπως γίνεται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σε ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις, και αυτό θα είναι ένα ακόμα τοπόσημο της περιοχής της Θεσσαλονίκης. Εμείς θα προχωρήσουμε σε αναπλάσεις προσώψεων καταστημάτων, σε διαφημιστική προβολή της αγοράς και σε κάποιες άλλες μικροπαρεμβάσεις, γιατί το ποσό, καταλαβαίνετε, είναι ιδιαίτερα μικρό για ένα τόσο μεγάλο χώρο όπως είναι η αγορά Καπάνη και Άθωνος, και ό,τι άλλο χρειαστεί θα είμαστε σε φάση ακόμα μελέτης. Η μελέτη από το Δήμο έχει ολοκληρωθεί. Την έχουμε πάρει, δεν την έχουμε από τη δική μας πλευρά. Θα περιμένουμε να δούμε, γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε και στη μελέτη του Δήμου. Και από εκεί και μετά, βλέποντας αυτά που κάνει ο Δήμος, εμείς θα συμπληρώσουμε με ό,τι άλλο χρειάζεται εδώ η αγορά. Συγκεκριμένα, οι περιοχές παρέμβασης είναι για το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Καπάνη, Ιωδή Χαλκαίων, Διονυσίου Σολομού και Βλάλη.